Yes. Λοιπόν, ε, ακούγοντα λοιπόν, εγώ θα, δεν θα σα καθυστερήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι ώρα έχει περάσει και έχουμε μείνει πίσω στο πρόγραμμα. Ε, ωστόσο, θα σα παρουσιάσω ένα αρκετά ενδιαφέρον σύστημα. Το οποίο ε, κάνει την συλλογή και την αποδιπλοποίηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων από διαφορετικέ πηγέ με σκοπό την αποτίμηση τη ερευνητική δραστηριότητα για κάθε ακαδημαϊκή μονάδα, από το προσωπικό μέχρι το σύνολο ενό πανεπιστημίου και το κυριότερο, ίσως και το σημαντικότερο το οποίο κάνει είναι η ανατροφοδότηση των ακαδημαϊκών πληροφοριακών συστημάτων με στόχο να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών όπως πολύ ωραία, όπως πολύ ωραία παρουσιάστηκε στις προηγούμενες παρουσιάσεις των συναδέλφων προς τους τελικούς χρήστες. Ο Βλαιομέτρης είναι ένα σύστημα το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται από το 2021 με πρωτοβουλία τότε του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη συνεργασία του, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπό τον κύριο Κουή. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από τρία μεγάλα πανεπιστήμια από το ένα Κυπριακό, το Τεχνολογικό Πανεπιστημίο Κύπρου, το Πανεπιστημίο Μακεδονίας και το Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής. Αυτή τη στιγμή, περισσότεροι από χίλιοι ερευνητέ σε αυτά τα τρία πανεπιστήμια έχουν προφίλ αποτίμηση τη ερευνητική του δραστηριότητα. Βρέθηκαν περισσότερε από 15.000 νέε μοναδικέ δημοσιεύσει που δεν υπήρχαν κατοχωρημένε στα αποθετήρια των εν λόγω τουλάχιστον τριών μεγάλων πανεπιστημίων που σα ανέφερα. Και τέλο, το σύστημα είναι συμβατό ή μπορεί να συμβιβαστεί, στο με διάφορε πολιτικέ αξιολόγηση των πανεπιστημίων ή των αρχών διασφάλεια ποιότητα. Απλά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στην Κύπρο, λίγο διαφορετικά τα πράγματα στην Ελλάδα, ε, σχετικά με την εξολόγηση της έρευνας. Ε, το μοντέλο λειτουργίας το οποίο έχει αυτή τη στιγμή ο βιβλιομέτρης είναι ότι στην ουσία ε, ε, μπαίνει σαν σύστημα το οποίο ε, συνεργάζεται με το, με το ερευνητικό αποθετήριο στο του ενό ε, Πανεπιστημίου, ε, δέχεται δεδομένα από διάφορε βάσεις αναφορών, αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με τις κόπους, με τη Web of Science, το Google Scholar, την PubMed και, και το OrcID, ε, μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση Simago ε, και τέλος ε, ανατροφοδοτεί το ερευνητικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου ε, με δεδομένα το οποίο ιδρυματικό αποθετήριο μπορεί να παίρνει άλλα δεδομένα, είτε από τα ηλεκτρονικά μαθήματα, τα e-class, ή Moodle ή άλλα συστήματα τα οποία μπορεί να έχουν συνδεδεμένα μαζί του, είτε από την μονάδα διασφάλισης ποιότητας. Άξω. Λοιπόν, okay. Τώρα ο βιομέτρηση στην ουσία το, η καινοτομία του, όστως το πούμε έτσι, είναι ότι μπορεί να συνδεθεί με με ορισμένες αυτή τη στιγμή πηγές δεδομένων για την άντληση των δημοσιεύσεων και μπορεί να παραμετροποιηθεί ανάλογα με το τι υποστηρίζει το ιδρυματικό καταθετήριο ή αποθετήριο, όπως είναι ο πιο εφαρμόσιμος όρος, αντίστοιχα. Οπότε μπορεί αυτή τη στιγμή να συνειδηθεί με τους κόμπους, μπορεί να, να αντιλήσει δεδομένα από την Google Scholar, μπορεί να αντιλήσει δεδομένα από την PubMed, μπορεί να αντιλήσει επίση, όπω είπαμε, αντίστοιχα δεδομένα από την OrcaID. Και τέλος, από την Web of Science. Ε, το σημαντικότερο όμως που κάνει είναι ότι μπορεί να ε, τραβήξει δεδομένα από όλες αυτές τις πηγές και να τις αποδιπλοποιήσει. επομένω να βρει τη μοναδική δημοσίευση που υπάρχει ε, σαν αναφορά. Επομένως, ε, μία δημοσίευση σκεφτείτε μπορεί να υπάρχει στις κόπους, να υπάρχει και στην Google Scholar, δηλαδή είναι συχνό το φαινόμενο. Ε, το σύστημα αποδιπλοποιεί και ε, βρίσκει την καλύτερη, ας πούμε την πιο γεμάτη ή την πιο σωστή. Στο, για, για, τον ερευνητή. Επομένω και την βάζει στο αντίστοιχο προφίλ του. Και του λέω ότι αυτή είναι η μοναδική σου δημοσίευση, ανεξαρτήτω σε πόσε πηγέ μπορεί να εμφανίζεται. Ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουν οι βιβλιοθηκονόμοι όταν προσπαθούν να κάνουν την αποτίμηση τη ελληνική δραστηριότητα. Και συνήθω μέχρι τώρα, τουλάχιστον ε, από την εμπειρία που έχουμε και με συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο, ε, μα είχε αναφερθεί ότι τρώγανε πάρα πολύ χρόνο σε, σε αυτό το κομμάτι. Ε, τρώγανε εντό εγώ ε, Δαπανούσαν μάλλον πολύ χρόνο. Επομένω, επομένως, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ο βιομέτρης ε, να στείλει τα δεδομένα του πίσω σε ένα ερευνητικό ε, αποθετήριο. Ο, καλή ώρα. Αυτή τη στιγμή τα, τα, τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε έχουν το συγκεκριμένο λογισμικό, το Space αλλά σαφώς υπάρχουν και άλλα συστήματα εμπορικά ή open source που μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Ε, ο βιβλιομέτρης μπορεί να συνδεθεί με καθένα από αυτά, δεν έχει κάποιο περιορισμό. Ε, εδώ είναι ένα dashboard, απλά για να δείτε το σπάνω περισσότερα ή να καταλάβετε πώς μπορεί που μοιάζει το σύστημα. Βέβαια και στην εισήγηση υπάρχουν περισσότερες εικόνες, οπότε μπορεί να δείτε και πέρα όλη την ανάλυση. Ε, και εδώ είναι το ενδιαφέρον του προφίλ του ερευνητή, όπου Έχουμε τη δυνατότητα να τραβήξουμε για το συγκεκριμένο ερευνητή διάφορε βάσει. Μπορούμε να το συνδέσουμε με τη μονάδα διασφάλιση ποιότητα και να πάρουμε δείκτε που μπορούμε αργότερα να του στείλουμε στην ΕΘΑΕ. Έχουμε τα στατιστικά ανάλογα με το τι βρέθηκε με κόκκινο, για παράδειγμα, οι νέε του δημοσιεύσει που βρέθηκαν, που δεν υπάρχουν στο αποθετήριο. μπορούμε να απομονώσουμε, είναι στατιστικά γραφήματα, να απομονώσουμε αντίστοιχα και να εμφανίσουμε μια συγκεκριμένη πηγή. Μπορούμε με τα H-index αναβάση ε, μπορούμε να δούμε τα publication που έχει ένα χρήστη αναβάσει, δηλαδή μπορούμε να δούμε αυτά τα οποία τραβήχτηκαν στην ουσία από τι διάφορε πηγέ. Και τέλο. Ε, θα προχωρήσει λίγο, παίζει μόνο του. <laughs> ε, από το Google Store. Και τέλο μπορούμε να δούμε εδώ τα μοναδικά που βρέθηκαν. Δηλαδή, βρέθηκε παράδειγμα ότι στι σκόπου βρέθηκαν τα συγκεκριμένα ε, ω μοναδικά. Και εδώ είναι τα duplicates, δηλαδή ότι βρήκαμε και από του σκόπου και από την ορκαντή την ίδια αναφορά. Επομένως, μπορούμε μοναδικά να δώσουμε μία ε, λύση. Να ξαναπέξω το βίντεο. Λοιπόν, ε, τώρα, κάποια, ε, με κάποια ιδρύματα που συνεργαζόμαστε στην Κύπρο έχουν την πολιτική αξιολόγηση έρευνα εσωτερικά μέσα στην δομή, ας το πούμε έτσι, του ε, πανεπιστημίου τους. Και αντίστοιχα κάνουν την χρηματοδότηση. Έχουν διαφορετική, λίγο διαφορετικό μοντέλο από ό,τι στην Ελλάδα, που η χρηματοδότηση έρχεται στα πανεπιστήμια ε, βάσει κάποιων μετρικών ή βάσει κάποιων αναγκών από το Υπουργείο Παιδεία και μετά κατανέμονται τέλο πάντων εσωτερικά. οπότε, για παράδειγμα, στην Κύπρο, αυτό είναι παράδειγμα πούμε, από την Κύπρο, που ένα ερευνητή, εφόσον πληρεί κάποια κριτήρια, βλέπετε πούμε είναι αυτά με τα πράσινα που τα πληρεί, τα κόκκινα είναι που δεν τα πληρεί, μπορεί, θα λάβει μία αντίστοιχη χρηματοδότηση. και αντίστοιχα, μπορεί να δείτε σε ένα επίπεδο τμήματο πώ κατανέμονται τα κριτήρια τα οποία πληρούνται ή δεν πληρούνται. Ε, ενώ στην Ελλάδα είναι πιο απλά τα πράγματα, έχουμε τις, τους δείκτες της ΕΦΑΕ, που αντίστοιχα βγαίνουν κάποια νούμερα αναπηγή. Ε, Αυτά είναι δεδομένα τα οποία ο βιβλιομέτης μπορεί να δώσει ε, στον στο βιβλιοθήκο νόμο είτε σε επίπεδο βιβλιοθήκης είτε σε επίπεδο ακόμα και τμήματο ή Πριτανίας ε, απλά με προβολή αντίστοιχων αναφορών. Ε, και εδώ έχουμε κάποιες αναφορές που επίσης έχει το, το σύστημα ε, για παράδειγμα, στην κάτω αριστερά φαίνονται οι δημοσιεύσει ε, του Ιδρύματο. Με, με μπλε είναι αυτά τα οποία ε, φαίνον, που ε, ήδη είχε το αποθετήριο, ενώ με κόκκινο είναι αυτά τα οποία βρέθηκαν ω καινούργια που δεν υπήρχαν. Οπότε δηλαδή, μπορεί και βλέπει και αυτά τα οποία ήδη έχουμε καταχωρήσει μέσα σε ένα ερευνητικό αποθετήριο ε, και αυτά τα οποία βρίσκει σε πηγές στι οποίε μπορεί να συνδεθεί και δεν υπάρχουν. Οπότε μπορεί να τροφοδοτήσει προ τα πίσω. Ε, και στο δεύτερο γράφημα βλέπουμε, για παράδειγμα, μπορούμε να ανακαλύψουμε εκείνες τις βιβλιογραφικές εκείνες αναφορές εγώ, ε, που έχουν τη, το μεγαλύτερο citation. Που, εγώ, μπορούμε να βραβεύσουμε ύψο και την καλύτερη, παράδειγμα, για κάποια έτη. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα ανακαλύψουμε. Ε, ο βιβλιομέτρης επίσης κάνει και ανάλυση των μεταδομένων, οπότε μπορεί να παρέξει και άλλες αναφορές, μπορεί να προσφέρει για παράδειγμα μια καλή εικόνα με ποιους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν για την, το, το πανεπιστήμιο ή το τμήμα για την δημοσίευση Επομένως, να τα αποτυπώσει ένα χάρτη ή να τα αποτυπώσει με διάφορα γραφήματα. Ε, επίσης, ως σύστημα μπορεί να συνδεθεί, όπως είπαμε πριν, με το display space αλλα και με άλλα συστήματα, απλά το συγκεκριμένο είναι το, αυτό το οποίο ε, στα τρία μεγάλα πανεπιστήμια συνδυόμαστε ε, σε αυτό ε, και μπορεί να προσφέρει πίσω, στο, στην προβολή δηλαδή του D-Space-CRIS, μπορούμε να ε, συμβάλλουμε στο να δώσουμε πίσω στο στο προφίλ του ερευνητή, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα σε ένα ιδρυματικό αποθετήριο, στατιστικά τα οποία έχει μόνο βιομέτρης ε, παράξει. Και βλέπουμε για παράδειγμα εδώ στο προφίλ του κυρίου Γουκουί, ότι στατιστικά τα οποία είδαμε πριν μέσα από το βιομέτρη, μπορούμε πλέον να τα προβάλλουμε μπροστά μέσα στη, Ee, στην προβολή του το Τώρα βλέπω και τους συναντέλους του Παμάκ μου κάνουν έτσι. λοιπόν, αντίστοιχα για το βιβλίο, έχουμε φτιάξει και ένα plugin το οποίο βάζουμε τα δεδομένα μέσα στο Display δηλαδή οπότε ο βιβλιοθικό έχει όλη την εικόνα ποια μπήκανε, ποια δεν μπήκανε, γιατί δεν μπήκανε, τι βρέθηκε, δηλαδή δεν είναι μια μαύρη οθόνη ενός προγραμματιστή που θα πρέπει να το τρέξει και τα λοιπά. έχει ο νόμο στη διαχείριση μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον. Ε... και στον ο τροφοδοτεί δεδομένα Τώρα, οι επεκτάσεις που καλούμαστε να καλύψουμε βάση ε, και το feedback το οποίο παίρνουμε και κυρίως από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο και τον κύριο Ζέρβα που είναι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης ε, είναι να, να, έχουμε περισσότερους βιβλιομετρικούς και στατικού, στατικούς ε, δείκτες με έμφαση κυρίως στις μετρικές εκείνες που αποτυπώνουν την υιοθέτηση της ανοιχτής επιστήμης το οποίο... Τα τελευταία χρόνια, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σημαντικό κομμάτι πλέον και θα γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της, ε, των βιβλιοθηκών. Επίσης, θέλουμε να συνδέσουμε το σύστημα και με την βάση του Open Air και για θέματα ανοιχτή πρόσβασης, αλλά και για θέματα να μπορούμε να παρακολουθούμε καλύτερα τα έργα, τα projects, δηλαδή τα ευρωπαϊκά την παραγωγή της ερευνητική δραστηριότητα στα ευρωπαϊκά έργα και τη σύνδεσή του αντίστοιχα πίσω στα ερευνητικά αποθετήρια. Παρέχουμε ήδη κάποια APIs τα οποία δίνουν δεδομένα σε άλλα συστήματα, αλλά θέλουμε να τα κάνουμε λίγο και πιο ανοιχτά, πιο δημόσια. Και τέλος, η επόμενη πρόκληση του συστήματος είναι να συνδεθούμε με συστήματα των ΜΟΔΙΠ, των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημίων, έτσι ώστε να τροφοδοτούμε και άλλα συστήματα πέραν των βιβλιοθήκων Αυτά από μένα.